Το στούντιο, τον κύριο Σταύρο Αργυρίου, είναι ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου Φιλολογικό, γιατί έχει κάτι έξυπνο να μας παρουσιάσει ο κύριος Αργυρίου. Το Φιλολογικό λοιπόν θα μας παρουσιάσει το πρώτο υβριδικό βιβλίο. Θα μας εξηγεί επίσης περισσότερο ο κύριος Αργυρίου. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι κύριε Αργυρίου. Γεια χαρά σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, πώς είστε, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, ακόμη καλά. Έτσι, καλά να είστε, με υγεία και δύναμη Όλοι, πάνω απ' όλοι, όλα. όλοι. Να δούμε λοιπόν τι είναι το υβριδικό βιβλίο, το οποίο θα μας το παρουσιάζετε σήμερα εδώ μέσα από την τηλεόραση Επιλογές και σε τι βοηθά τους μαθητές σας. Βεβαίως. Το υβριδικό βιβλίο είναι μία γένα COVID. Δηλαδή, αν δεν ήταν το lockdown που είχαμε, και το ότι κλεινόμασταν μέσα στα σπίτια και ότι ο χρόνος ήταν πολύς και κάπως έπρεπε να τον γεμίσουμε, αυτό το υβριδικό βιβλίο μπορεί να γινόταν σε 8 χρόνια, σε 9 χρόνια. Τώρα όμως που ο χρόνος ήταν πάρα πολύς, καταφέραμε να τον κάνουμε πάρα πολύ λίγο, με αποτέλεσμα να δουλεύουμε γύρω στις 18 με 20 ώρες κάθε μέρα. Το οποίο δεν θα ήταν εφικτό εάν δεν ήμασταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Πιστεύω ότι το παρατηρήσατε κι εσείς, ότι ενώ ήμασταν σε προηγούμενη... Α, αυτό είναι το υβριδικό βιβλίο που βλέπουμε στην τηλεόραση. Και συγκεκριμένα είναι η γραμματική. Πριν πάμε όμως στη γραμματική, θα ήθελα εάν θα μπορούσαμε να πάμε στο κανονικό υβριδικό βιβλίο. Μπράβο! Λοιπόν, να εξηγώ σιγά σιγά καθώς βλέπουμε. Αυτό είναι ένα βιβλίο της τρίτης λυκείου, μια ενότητα από τις 15, η 8η ενότητα από τις 15 που διδάσκονται φέτος στην τρίτη λυκείου και εξετάζονται στις προσεχείς πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο έχει το παράξενό του. Ας γυρίσουμε στην πρώτη σελίδα, παρακαλώ. Στην πρώτη σελίδα είναι η εισαγωγή του σχολικού βιβλίου, φάκελος υλικού ονομάζεται το βιβλίο που τους δώσανε φέτος. Ένας μαθητής μπορεί κάλλιστα να διαβάσει ό,τι λέει. Αυτά τα κόκκινα γράμματα είναι η εισαγωγή από το σχολικό βιβλίο. Όμως, υπάρχουν άνθρωποι που τα γράμματα δεν μπορούν εύκολα να τα διαβάσουν. Πηγαίνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ή δεν θέλει, ή δεν τα καταλαβαίνει τόσο πολύ καλά, ή θέλει να τα δει ζωντανά, ρε παιδί μου, και πατάει επάνω στη φάτσα των δύο καθηγητριών, Επάνω δεξιά, πάνω όπως βλέπουμε δεξιά. στην οθόνη. Βγαίνει λοιπόν αυτή, δεν χρειάζεται να τη μεγαλώσουμε αμέσως, ας είναι και μικρή. Μπορούμε να ακούσουμε τι λένε οι καθηγητές. Βεβαίως. Για μισό λεπτάκι, θα το έχουμε χωρίσει έτοιμο. και διεξάγεται στη μέση της νύχτας. Πολύ Ο ωραία. Σωκράτης βάζει το συνομιλητή του, τον Γλάφκονα, να φανταστεί ότι Βεβαίως, όλοι ας το μαζί του μεγαλώσουμε ζουν τώρα. σκυλιά και σκηνοθετεί έτσι μια κάπως παράδοξη ιστορία. Όμως, Πολύ αυτά τα ωραία. σκυλιά Ας το λειτουργούν σταματήσουμε ως εδώ. επαναπαράσταση της κοινής ανθρώπινης Για να συνθήκης. εξηγούμε, Δημήτρη μου, σιγά Ωραία. σιγά και τι ακριβώς συμβαίνει. Ουσιαστικά λοιπόν υπάρχει το κείμενο το οποίο Υπάρχει το διαβάζει ο κείμενο όπως μαθητής είναι στο και σχολικό το βίντεο από βιβλίο τις καθηγήτρες και το που... βίντεο από τις καθηγήτριες που στην πραγματικότητα λένε λίγο πιο ξεκάθαρα, λίγο πιο άνετα αυτά που περιγράφει το σχολικό βιβλίο. Αν θέλετε, πάμε πάλι στην πρώτη σελίδα. Γιατί τα παιδιά πρέπει να ξέρουν, πατάμε την εικόνα παρακάτω που είναι γκρίζα. Και αυτό το μεγαλώνουμε αναγκαστικά. Ήχο έχουμε. Παρομοίωσε στο Μπράβο. μυαλό σου με μια τέτοια εικόνα την δική μας φύση και για την παιδεία και για την έλλειψη παιδείας. Πολύ Μας, ωραία. δηλαδή, Αυτό ανθρώπους, ήταν αυτό. σαν... Ας το σταματήσουμε λίγο εδώ, δεν χρειάζεται παραπάνω. Μπορούμε όμως να μείνουμε, να βλέπουμε αυτή την εικόνα. Αυτό είναι ένα πρώτο που κάναμε για να μπορούν οι μαθητές να μαθαίνουν μετάφραση, αλλά όχι γράφοντάς την στο πλάι ή γράφοντάς την τη μία κάτω από την άλλη, να βλέπουν ποια ακριβώς λέξη από τον Πλάτωνα μεταφράζεται στο συγκεκριμένο σημείο. Τι Γι' παρατηρήσαμε, αυτό Δημήτρη? υπάρχει και Η πέγγα. η πέγγα, Αυτό, ναι, ναι, το φωτεινό το σημείο, spotlight, ας το πούμε. οποίο μας Το οποίο μας λέει τι τι μεταφράζεται μεταφράζει. εκείνη τη στιγμή. Παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα τη μετάφραση, την οποία σημειωτέων δεν εξετάζονται στις εξετάσεις, αλλά πρέπει να την ξέρουν και μάλιστα με ακρίβεια. Αλλά εκεί που είδαμε μεγάλο μέγιστο ενθουσιασμό είναι από τους ενήλικες, οι οποίοι, πολλοί από αυτούς μορφωμένοι, αλλά όχι στα φιλολογικά, σε άλλες επιστήμες, είπαν επιτέλους να δω τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη ή οποιονδήποτε άλλο, αλλά να καταλαβαίνω τι λέει ακριβώς ο ίδιος ο Πλάτωνας και όχι μια μετάφραση που έγραψε ο Α ή ο Β, όπου έβαλε και τις δικές του μικρές σάλτσες για να Ναι. ερμηνευτεί παραπάνω. Αυτό είναι ακριβώς
ό,τι λέει ο Πλάτωνας στην αλληγορία του Σπηλαίου. Έξυπνο. Ναι. Έξυπνο αυτό και αν μπορούσα θα ερχόμουν να ξανακάνω μάθημα. Μπορεί να το δεις κάλλιστα και να μην έρθεις. Υπάρχει στο ίντερνετ, οπότε μπορούμε κάλλιστα να το δούμε. Θα ήθελα να ήμουν μαθητής τώρα, αυτή την κατάσταση, να ξέρετε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει, ας γυρίσουμε πάλι στην πρώτη σελίδα και πάμε στο μαύρο πλέον κουτί, στο πιο σκούρο. Αυτό το είχαμε γυρίσει το 2008. Τα λοιπόν, είπα... Απίκασον την ημετέραν φύσιν. Παρομοίασε τη δική μας φύση. Αυτό δεν είναι κατά λέξη. Τι το πάθη. Αυτό είναι αναφράση. Είδους ευχαριστούμε εικόνα. πάρα πολύ. Παιδείας τεπέρι και απαιδευσίας. Φτάνει. Αυτό είναι παλιό. Το άλλο είναι πολύ πιο καινούριο. Και το κατάφερε ένα παλικάρι εδώ από τις Σέρες. Δεν έχει ξαραγεί, δεν το έχουμε δει, ας πούμε. Το κατάφερε πάρα πολύ καλά και έβγε του και συγχαρητήρια και από την εκπομπή σας το παιδί, γιατί είναι και ικανός και δουλευτάρης. Να του πούμε το όνομα, πείτε το. Βεβαίως. Λέγεται Χάρης Γουντ. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ συνεργάσιμος και με ικανότητες εξωφρενικές. Μπράβο στο παιδί και τα βίντεο όλα που τα κάναμε, μοντάρισμα και τα λοιπά, ξέρεις, Δημήτρη μου, πόσο δύσκολο είναι. Τα καταφέρνει και τα καταφέρνει εξαιρετικά. Η ιδέα πώς προέκυψε, δηλαδή εσείς, γιατί μου είπατε ότι αυτό το κείμενο που είδαμε είναι από το 2000... Το πρώτο, το μαύρο. Μαύρο, ναι. Το μαύρο είναι από το 2008. Ναι. Πώς προέκυψε η ιδέα και τώρα ουσιαστικά όλα ήρθαν και κουμπώσανε. Ακριβώς, ήρθαν και κουμπώσανε γιατί είδαμε ότι με τη φράση. Εμείς αναγκαστήκαμε για να μπορεί να γίνει πολύ εύκολο μεταφράσιμο να αλλάξουμε λίγο τη σειρά των λέξεων στο μαύρο που είδες. Τώρα, με το που έχουμε αυτό το πράγμα που επινόησε ο Χάρης, καταφέρνουμε να μην αλλάζουμε καθόλου τη σειρά των λέξεων, αλλά απλώς να πηγαίνει το spotlight σε διαφορετική λέξη σε αυτήν που κάθε φορά μεταφράζεται. Έτσι, έχουμε και το αρχαίο κείμενο original, όπως ήταν στη δική του γραφή, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα να καταλαβαίνει ο νέος Έλληνας στα νέα ελληνικά πάρα πολύ ακριβώς είτε τον Πλάτωνα, είτε τον, ξέρω εγώ, Επίκουρο, είτε οποιονδήποτε. Μάλιστα. Και η γραμματική έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όχι, η γραμματική είναι άλλο πράγμα. Αν θέλετε, μισό λεπτάκι να πάμε λίγο. Μπορούμε να πάμε αρκετές σελίδες παρακάτω στο βιβλίο που ήδη ήμασταν να δεις λίγο και όχι μόναχα καθηγητές, αλλά και μαθητές οι οποίοι σχολιάζουν. Μάλιστα. Πιο κάτω παρακαλώ. Πιο κάτω. Βλέπουμε εδώ πέρα, γυρνάμε σελίδες. Πιο κάτω. Ωραία. Παρακάτω. Ω, εδώ είναι καθηγητές που λένε ακριβώς τα σχόλια. Ακόμη παρακάτω παρακαλώ. Μάλιστα. Εδώ είναι το Σπήλαιο σε παραστάσεις κλπ. Λίγο παρακάτω ακόμη. Μπράβο. Μισό. Λίγο παρακάτω. Ακόμη κι άλλο. Λίγο ακόμη. Κι άλλο. Εδώ, στην προηγούμενη σελίδα. Εδώ τώρα αυτοί είναι μαθητές. Οι οποίοι είπαν, γιατί να λένε μόνο οι καθηγητές, πατήστε αν θέλετε να δούμε το βίντεο. Γιατί να λένε μόνο οι καθηγητές το βίντεο και το είπαν πάρα πολύ καλά. Αν έχουμε ήχο. Στη συγκεκριμένη ενότητα. Η αλληγορία. Και τι είναι η αλληγορία. Η αλληγορία είναι ένας εκφραστικός τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας άλλα λέει και άλλα εννοεί. Πρόκειται για μία συνεχή μεταφορά ή παρομοίωση. Αυτή είναι η Γεωργία. Ο Πλάτωνας τη χρησιμοποιεί. Αυτή είναι η Σοφία. Για να κάνει πιο κατανοητές δύσκολες φιλοσοφικές έννοιες και για να κερδίσει την προσοχή και το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Επίσης, ο εκφραστικός τρόπος του είναι χρήσιμος όταν θέλει να θεμελιώσει απόψεις που δεν μπορούν να στηριχτούν με τη διαλεκτική ή για να ενισχύσει τη διαλεκτική. Επίσης, χρησιμοποιεί. Και αυτή είναι η Κλέρη. Ναι, αλλά τι πετυχαίνει ο Πλάτωνας με το διάλογο. Μα χάρη στο διάλογο, η περιγραφή του σπουδαίου. Καταλάβατε, και τώρα πολλά παιδιά θέλουν. Αλλά τα παιδιά αυτά είναι τρίτη ηλικία. Είναι υποψήφιοι φέτος. Θέλουν να πάνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Θέλουν να καθίσουν και να τα πούν και οι ίδιοι τα σχόλια έτσι. Και είδα ότι οι μαθητές μαθαίνουν πιο εύκολα από τους συμμαθητές τους παρά από τους καθηγητές τους, όσο και αν οι καθηγητές που έχουμε στα βίντεο είναι κατά κύριο λόγο νέοι. Και είναι και σαν κουβέντα συζήτηση. Έτσι το συζητάνε μεταξύ τους. Και στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο ετοιμάζεσαι για τις πανελλαδικές. Γιατί στις πανελλαδικές δεν θα σου πούν πες τα σχόλια κατά λέξη. Αλλά σου λένε πες μας τι έχεις να σχολιάσεις εσύ. Έτσι ο μαθητής. Όχι απλώς καταλαβαίνει.
αλλά το έχει μέσα του και μετά το διατυπώνει με δικά του λόγια και με δικές του φράσεις. Αυτό βοηθάει, κύριε Αργυρίου. Ναι, πολύ. Ναι, πολύ βοηθάει. Πολύ βοηθάει. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε να δούμε και τη γραμματική. Η γραμματική είναι άλλης νοοτροπίας. Πάλι σε αυτό το στυλ του υβριδικού βιβλίου είναι η διδάσκουσα γραμματική. Mm-hmm. Πάμε στην πρώτη σελίδα. Με ηχητικά πάλι. Τώρα, Δημήτρη, θα δούμε. Και ας πούμε ότι πάμε στο πρώτο επάνω μπλε, το μεγάλο, αριστερά, εκείνο. Δεν έχουμε και λίγο ήχο. Αυτό είναι η υποτακτική του Λίο, την οποία λένε μαθητές και ένας κάθε φορά από τους μαθητές διευθύνει. Δεν υπάρχει καθηγητής εδώ μέσα. Εάν παρατηρήσουμε, οι μαθητές καθώς λένε το Λίο, Λίης, Λίη, γράφουν και την ορθογραφία του με τα χέρια. Ναι. Όπου έχει ήττα, βλέπετε που κάνουν τα χέρια τώρα ωμέγα. Mm-hmm. Όπου έχει ήττα, γράφουν ήττα. Όπου έχει ήττα και υπογεγραμμένοι, πρέπει να κάνουν ήττα και υπογεγραμμένοι, αλλιώς θεωρείται λάθος και το επαναλαμβάνουν. Με αποτέλεσμα, Δημήτρη, της πέρυσι, τον Οκτώβριο, με πήρε μία καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο του Δημοκρίτιο, Κορέ, ονόμα του, mm-hmm. και μου λέει, έχω παρατηρήσει, κύριε Αργυρίου, τα 10 χρόνια που έχω μαθητές και από εσάς, φοιτητές μου, ότι οι δικοί σας οι μαθητές ξέρουν την καλύτερη γραμματική από όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από τα χέρια μου. Και σας παρακαλώ, εάν μπορείτε, να έρθετε και να μας πείτε τι είναι αυτά τα τρίκ που εφαρμόζετε ώστε να τα ξέρουν οι μαθητές σας. Ορίστε τα τρίκ. Τα βλέπουμε ένα τρίκ. Αν γυρίσουμε λίγο στη γραμματική, να πάμε σε ένα μικρό τρίκ. Επόμενη σελίδα. Επόμενη σελίδα. Επόμενη σελίδα. Και την επόμενη σελίδα, εδώ, αριστερά κάτω, αν μπορούμε να δούμε τα τρίκ. Τους κανόνες. Αριστερά, εκεί. Και ανοίγουμε. Ήχο. Εδώ είναι οι εξαιρέσεις. Ιώτα, ύψιλον μακρά. Αυτά είναι που βάζουν σε εξετάσεις. Γραμματική μεταμουσικής. Ακριβώς. Έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Και το μάθημα γίνεται διαφορετικά. Γίνεται διασκεδαστικά. Ναι. Δεν είναι αυτό το στημένο, το... Ναι. Εκείνο το... Ο μαθητής που θα είναι μουντρωμένος. Να καθίσω και... να βλέπω. Ναι. Στο φροντιστήριο όμως όλοι οι μαθητές γίνονται μια παρέα. Επειδή κάνουμε τέτοια τρίκ, λίγο και με μουσική, λίγο, γιατί ας το δούμε λίγο αλλιώς. Αν ρωτήσεις οποιοδήποτε Έλληνα πόσα ποίηματα ξέρει, θα σου πει ελάχιστα. Ή και κανένα. Mm-hmm. Αν ρωτήσεις όμως πόσα τραγούδια ξέρει και αρχίσεις να τα τραγουδάς, θα δεις ότι όλοι μας ξέρουμε 200, 300, 500 τραγούδια. Μα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ποίηση μελοποιημένη. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Κρήτες γράφανε τους νόμους, τους αναρτούσαν στην πλατεία, αλλά ήταν υποχρεωμένα τα παιδιά να μαθαίνουν τους νόμους τραγουδιστά, ώστε να ξέρουν η κίνηση που θα κάνουν ή η ενέργεια, εάν είναι σύμφωνη με τον νόμο, σύνομη, ή αν είναι παράνομη. Και επειδή είχαν παρατηρήσει, αυτοί και οι αρκάδες, επειδή είχαν παρατηρήσει ότι πιο εύκολα θυμάσαι κάτι που έχει ρυθμό και ακόμη πιο εύκολα κάτι και που έχει μουσική επένδυση, βάλανε τους νόμους να τους μαθαίνουν τα παιδιά τραγουδώντας. Αυτό... Κάτι τέτοιο κάνουμε στην γραμματική. Αυτό το βλέπετε και στους μαθητές, δηλαδή ότι έχουν σημάδια βελτίωσης και ότι προσέχουν στο μάθημα και συμμετέχουν καλύτερα. Και πολύ πιο καλά και πολύ πιο ζωηρά και πολύ πιο ζωντανά. Και στην ουσία, για να ξέρεις λίγο, αυτό δεν το αντέγραψα από τους Κρήτες. Από τους αεροπόρους το αντέγραψα. Στην αεροπορία, θυμάμαι, όταν ναι. ήμουν στη Λάρισα, είχα έναν αντισμήναρχο, ο οποίος. Μου έλεγε ότι έπρεπε να μαθαίνουν απ' έξω τι σημεία έπρεπε να τσεκάρουν. Ένα αυτό, δύο αυτό, τρία αυτό, τέσσερα αυτό, πέντε αυτό. Το κάνανε χιλιάδες φορές, ξέρω εγώ, στη σχολή μέσα. Και μια φορά που πήγαινε να πέσει το αεροπλάνο του και του δώσανε εντολή εγκατάληψη, που σημαίνει μετά σταματάς πλέον να είσαι υπτάμενος, γιατί πέφτει το αεροπλάνο και διαλύεται. Άρχισε αυτός. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Στο έκτο ήταν, είχε ξεχάσει να αλλάξει την δεξαμενή καυσίμων. Άλλαξε λοιπόν το 6 και έφυγε το αεροπλάνο κανονικά και προσγειώθηκε ο άνθρωπος και δεν έχασε την εξέλιξή του. Το πήρα λοιπόν εγώ από την αεροπορία και το εφάρμοσα στα φιλολογικά.
Μάλιστα. Εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια και τώρα, ναι, όπως είπαμε, κουμπώνει λόγω της κατάστασης. Κουμπώνει λόγω της κατάστασης. Αυτή η γραμματική είναι για όποιον θέλει να τη μάθει. Είναι περίπου, κάθε ένα το λένε γύρω στις 10 φορές. Είναι loop. Mm-hmm. Τα λένε 10 φορές. Όποιος θέλει να τα ακούσει, καλώς. Το ακούσει μια φορά, τα ακούσει δεύτερη φορά, φτάνει. Τρίτη φορά το ξέρεις. Πώς μπορούμε εμείς να μπούμε στο ευρυδικό βιβλίο για να μάθουμε τη γραμματική? Είναι εύκολα. Θα πάτε στο αρχαία.gr στο Facebook ή θα πάτε στο Φιλολογικό Σέρες στο Facebook ή θα πάτε στο Σταύρος Αργυρίου στο Facebook. Mm-hmm. Αγγλικά το Σταύρος Αργυρίου. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Αργυρίου, το μήνυμά σας, γιατί βλέπουμε ότι ήταν έξυπνα όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζετε σήμερα. Και όπως είπατε, έξυπνα μεν, αλλά έχουν και απόδοση καλοί, ναι, μαθητές σας. Ναι, έχουν καλή απόδοση. Το μήνυμά μου είναι ότι όλα τα βιβλία από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να διαμορφώνονται σε αυτή τη λογική ή σε παρόμοια. Δεν μπορεί τα βιβλία τα οποία τα είχαμε σε χαρτί να τα παίρνουμε απλώς, να τα βγάζουμε φωτογραφία και να τα βάζουμε δήθεν να φαίνονται μέσα στο ίντερνετ. Ή έστω να κάνουμε links επάνω σε αυτές τις φωτογραφίες, HTML, πας περιπτώσει κώδικα, και να μας πηγαίνει σε άλλες γνώσεις, τις οποίες όμως γνώσεις πρέπει πάλι να τις διαβάσουμε. Η λύση για μένα σήμερα είναι απλή. Όποιος θέλει να μάθει, να έχει όλες τις δυνατότητες και όλες τις αισθήσεις του, ώστε να μπορεί να μάθει. Άλλος είναι ακουστικός τύπος. Το βάζει μόνο και το ακούει. Άλλος είναι οπτικός τύπος. Αυτός πιθανόν να μην χρειαστεί καν τα βίντεο που βάζουμε. Άλλος είναι κοινωνικός τύπος. Αυτός θέλει να δει και τους ανθρώπους να συζητάνε μεταξύ τους, όπως τους μαθητές που συζητούσαν. Γιατί σου λέει, σε μια συζήτηση δεν χρειάζεται να καθίσω να αποστηθήσω, το καταλαβαίνω κατευθείαν. Αυτή είναι η λογική. Και όλα τα βιβλία, θεωρώ ότι από εδώ και πέρα, στα επόμενα 10 πολύ χρόνια, όλα τα βιβλία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για μαθηματικά, είτε πρόκειται για φυσική, είτε πρόκειται για γαλακτοκομεία, είτε πρόκειται για κομπιούτερ, είτε για οτιδήποτε, θα έχουν αυτή τη λογική. Δεν θα φαίνονται βέβαια οι φάτσες, γιατί τώρα το κάναμε και να μπορείς να πατάς χωρίς να φαίνονται οι φάτσες και μετά να βγαίνουν τα βίντεο. Αλλά είδες, έχεις έναν κώδικα να κάνεις. Είσαι κομπιουτεράς και σε ένα σημείο κολλάς και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Πατάς μόνο σε εκείνο το σημείο, είτε ακούς είτε βγαίνει ένας έμπειρος και σου εξηγεί τι κάνεις λάθος ή τι πιθανόν πρέπει να αλλάξεις, το διορθώνεις και συνεχίζεις παρακάτω. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι άλλο πέρα από αυτό? Για τα αρχαία, βεβαίως. Τα αρχαία καταρχάς όλα θα γίνουν της τρίτης λυκείου και πιστεύω να κάνουμε και της πρώτης δευτέρας γυμνασίου κτλ. Και εκείνα θα τα κάνουμε. Αλλά κυρίως σε αρχαία, πιθανόν και σε έκθεση. Mm-hmm. Γιατί, ναι, και στην έκθεση αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Καλή τώρα υπομονή και πέρα, άλλοι άνθρωποι ας κάνουν στα μαθηματικά, στη φυσική. Και καλή δύναμη και υπομονή, γιατί ήταν δύσκολο, έτσι, να γίνει αυτό πράξη. Να είστε πάρα πολύ καλά. Καλή ανάσταση να έχουμε όλοι μας και καλή επιτυχία στα παιδιά φέτος που θα δώσουν εξετάσεις. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγο.